Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε σελίδα 373 από το βιβλίο Βασιλέων Β και κεφάλαιων Ι, Γ, εδάφιο 1. Σελίς 373, Ι, Γ, κεφάλαιο και 1 εδάφιο. Εν το 23ο έτη του Ιωάς, Ιού του Αχωζίου, βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Ιωάχας, ο Υιός του Ιού, επί Ισραήλ, εν Σαμαρία 17 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και οικολούθησε τα σαμαρτίας του Ιεροβοάμ, Ιού του Ναβάτου, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να μαρτήσει, δεν απεμακρύνθη απ' αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Κυρίου κατά του Ισραήλ και παρέδωκεν αυτούς εις την χείραν του Αζαήλ, βασιλέως της Συρίας, και στη χείρα του Βεναδάδιου του Αζαήλ κατά πάσα τα ημέρας. Και δεήθη του Κυρίου ο Ιωάχας και επίκουσεν αυτού ο Κύριος, διότι είδε την θλίψη του Ισραήλ, ότι ο βασιλεύς της Συρίας κατέθλιβε αυτούς. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ισραήλ σωτήρα και εξήλθον υποκάτωθεν της χειρός των Συρίων και κατόκισαν οι Ισραήλ εν τη σκηνόμαση αυτών ως το πρώτερον. Πλην δεν απομακρύνθησαν από των αμαρτιών του οίκου Ιεροβοάμ, ως τις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, εις αυτάς περιεπάτησαν και έτη διέμενε το άλσος εν Σαμαρία. Διότι δεν έμεινε εις τον Ιωάχας λαός ημί πεντήκοντα υπείς, και 10 άμαξε και 10.000 πεζών, διότι κατέστρεψεν αυτούς ο βασιλεύς της Συρίας και κατέστησεν αυτούς ως το χώμα το καταπατούμενον. Εδέλειπε πράξεις του Ιωάχας και πάντα όσα έπραξε και τα κατορθώματα αυτού δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Ιωάχας μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν Σαμαρία, εβασίλευσε δε ανταυτού Ιωάς ο Υιός αυτού. Εν το 37ο έτη του Ιωάς βασιλέως του Ιούδα, εβασίλευσεν Ιωάς ο Υιός του Ιωάχας επί Ισραήλ εν Σαμαρία 16 έτη. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν απομακρύνθη από πασών των αμαρτιών του Ιεροβοάμ, Ιού του Ναβάτου, ώστις έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει και εις αυτάς περιεπάτησε. Εδέλειπε πράξη του Ιωάς και πόντας έπραξεν τα κατορθώματα αυτού, πως επολέμησε κατά του Αμασίου βασιλέως του Ιούδα, δεν είχε γραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Ιωάς με τον πατέρων αυτού, εκάθισε δε επί του θρόνου αυτού ο Ιεροβοάμ και τάφη ο Ιωάς εν Σαμαρία μετά των βασιλέων του Ισραήλ. Ο δε, η Ελισεέ, ηρώστησε την αρρωστία αυτού υπό της οποίας απέθανε. Και κατέβη προς αυτόν ο Ιωάς ο βασιλεύς του Ιού Ισραήλ και έκλαυσεν επί το προσώπο αυτού και είπεν «Πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και επικών αυτού». Και είπε προς αυτόν ο Ελισεέ, «Λάβε τόξον και βέλη», και έλαβεν σε αυτόν τόξον και βέλη. Και είπε προς τον βασιλέα του Ισραήλ, «Επίδες το χέρι σου την χείρα σου επί το τόξον και επέθηκεν τη χείρα αυτού». Και επέθηκεν ο Ελισεέ τα σχήρα αυτού επί τα σχήρα του βασιλέως. Και είπεν, «Άνοιξον το παράθυρον κατά Ανατολάς και ίνιξε». Και είπεν ο Ελισεέ, «Τόξευσον» και τόξευσε. Και είπε, «Το βέλος της σωτηρίας του Κυρίου και το βέλος της σωτηρίας εκ των Συρίων, και θέλεις πατάξει του Συρίου σε ναφέκ έως σου συντελέσεις αυτούς». Και είπε, «Λάβε βέλη», και έλαβε. Και είπε προς τον βασιλέα του Ισραήλ, «Πάταξον επί την γην», και πάταξε τρεις και εστάθη. Και οργίστης αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και είπεν, «Έπρεπε να πατάξεις πεντάκιση εξάκης, τότε ήθελες πατάξει του Συρίους έως σου συντελέσεις αυτούς. Τώρα όμως, τρεις θέλεις πατάξει του Συρίους». Και απέθανε ο Ελισεέ και έθαψαν αυτόν. Τον δε ακόλουθον έτος, τάγματα Μωαβιτών έκαμον εισβολήν στην γην, και ενώ έθαπτον άνθρωπο τεινά, ιδού είδον τάγμα, και έριψον τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισεέ, και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και ήγγισε τα οστά του Ελισεέ, ανέζησε και εστάθη επί τους πόδας αυτού. Ο δε Αζαήλ, βασιλεύς της Συρίας, κατέθλιψε τον Ισραήλ πάσα στα ημέρας του Ιωάχας και ηθέλησεν και ελέησεν ο Κύριος αυτούς και οκτήρησεν αυτούς και επέβλεψεν επ' αυτούς δια την διδαχή διαθήκην
αυτού μετά του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και δεν ήθελε να εξολοθρεύσει αυτούς και δεν απέρριψε αυτούς από προσώπου αυτών μέχρι του νυν. Απέθανε δε ο Αζαήλ βασιλεύς Συρίας και βασέλευσεν ανταυτού Βεναδάδ ο ιός αυτού. Και έλαβεν πάλιν Ιωάς ο ιός του Ιωάχας δεκ της χειρός του Βεναδάδ ιού του Αζαήλ τας πόλης τας οποίας ο Αζαήλ είχε λάβει εκ της χειρός του Ιωάχας. Του πατρός αυτού εν το πολέμου. Τρεις επάταξεν αυτόν ο Ιωάς και επανέλαβε τας πόλεις του Ισραήλ. Αμήν. Το έργο του Θεού συνεχίζεται. Βασιλιάς τώρα είναι ο Υιός του Ιού, ο Ιωάχας, ο οποίος όμως έπραξε και αυτός πονηρά εναντίον του Κυρίου, με αποτέλεσμα να χάσει ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, να χάσει την εύνοια του Θεού και πάλι. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι η αποστασία δεν έρχεται από το λαό, αλλά έρχεται από τους υπευθύνους, από το ιερατείο ήλθε στην παλαιά αρχαία εκκλησία, από το ποιμένα και τους πρεσβύτερους έρχεται στις εκκλησίες τώρα. Η αποστασία έρχεται και η αιτία της αποστασίας για ολόκληρη την εκκλησία είναι υπεύθυνη. Εάν υπεύθυνοι στέκονται και κάποιος άνθρωπος να αποστατήσει, δεν μπορεί να επηρεάσει την εκκλησία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό η υπεύθυνη της Εκκλησίας, ποιμένας ιδιαίτερα ο Άγγελος της Εκκλησίας, η πρεσβύτερη της Εκκλησίας, η υπεύθυνη στα, και οι προϊστάμενοι στα κάθε έργα που, σε κάθε έργο που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία είναι απαραίτητο να φροντίζουν τον αγιασμό τους, την καθαρότητά τους, την υπακοή τους στο Λόγο του Θεού, τη σχέση τους με το Θεό, και βεβαίως και τις σχέσεις τους με τα αδέλφια τους και με τους άλλους ανθρώπους, η οποία πρέπει να είναι μια σχέση ειλικρινίας, καθαρότητος, και η σχέση αυτή ξεκινάει πρώτα από την οικογένεια. Ο άντρας έχει την ευθύνη της οικογένειας, είναι οπημένα στην οικογένεια, είναι αυτός από τον οποίο ο Θεός θα ζητήσει λογαριασμό, γιατί πρέπει να κυβερνάει καλώς τον εαυτού οίκον, αλλά και η μητέρα πρέπει να είναι στο θέλημα του Θεού, καλός οικοφύλακας και να φροντίζει να είναι υποτεταγμένη στον άντρα της, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, αλλά και η γυναίκα να είναι υποτεταγμένη στον άντρα όπως η Εκκλησία στο Χριστό. Εάν το ζευγάρι θα πάει καλά με το Θεό, τότε όλα στο σπίτι θα πηγαίνουν καλά. Για να τα πάει όμως καλά το ζευγάρι μπροστά στο Θεό, πρέπει να είναι πρώτα καλοί αδελφοί, να φροντίζει ο ένας την πνευματική, για την πνευματική κατάσταση του άλλου. Ο άντρας μέσα στις εξουσίες που ο Θεός του έχει δώσει να περιθάλπτει, να εκτρέφει, να φροντίζει, να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Η γυναίκα μέσα στις εξουσίες που ο Θεός της έχει δώσει, να υποτάσσεται στον άντρα, να είναι καλή οικοφύλακας. Εάν λοιπόν είναι πρώτον καλή αδελφή, στη συνέχεια θα πρέπει να είναι καλή φίλη, να τα βρίσκουν μεταξύ τους. Είναι απαραίτητο να τα βρίσκουν μεταξύ τους. Πάντοτε στη χάρη του Θεού, πάντοτε ταπεινά ο ένας με τον άλλον, και όποιος προλαβαίνει να ταπεινώνεται, αυτός θα κερδίζει και την εύνοια του Θεού. Εάν λοιπόν το ζευγάρι είναι καλοί φίλοι, συγγνώμη, καλοί αδελφοί πρώτα και καλοί φίλοι, τότε και μόνο τότε θα είναι καλοί σύζυγοι. Και όταν θα είναι καλοί σύζυγοι, τότε θα είναι και καλοί γονείς. Και όταν θα είναι και καλοί γονείς, τότε θα είναι και καλοί δούλοι του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Αλλά ακόμη περισσότερο προσεκτική πρέπει να είναι ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας. Να μην κάνουν καμία υποχώρηση στο θέλημα του Θεού, στο Λόγο του Θεού, να διοικούνται πραγματικά από το Πνεύμα το Άγιο, και ιδιαιτέρως να είναι μεταξύ τους ενωμένοι, αγαπημένοι, να υποφέρουν αλλήλους εν αγάπη, να σέβονται ο ένας τον άλλον,
και ακόμη περισσότερο να βοηθούν, να καλύπτουν ο ένας τον άλλον. Τότε όλη η Εκκλησία θα πηγαίνει καλά. Η τοπική Εκκλησία. Και όταν και όλοι οι πρεσβύτεροι είναι έτσι, μέσα σε μια μεγαλύτερη εν γέννη Εκκλησία, τότε η Εκκλησία θα πηγαίνει καλά. Εάν όμως αρχίσουν τσακωμοί, διαφωνίες μέσα σε ένα πρεσβυτέριο, μέσα σε μια οικογένεια, αν αρχίσουν εγωισμοί, ιδιογνωμοσύνες και ο ένας να προσπαθεί να επιβάλλεται στον άλλον, η γυναίκα να αυθεντεύει, οι πρεσβύτεροι να αυθεντεύουν και να μην υπηρετούν εκουσίως και χωρίς να έχουν καμία σκέψη για ωφέλεια, αν λοιπόν υπάρξει χώρισμα, τότε από εκεί και πέρα όλα χαλάνε. Ο Ιού ήταν ένας εκλεκτός άνθρωπος του Θεού, όμως παρασύρθηκε από το βασιλιά Ιεροβοάμ, ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα κατεστημένο αμαρτίας. Με αποτέλεσμα, παρόλη την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Θεού, την πρόσκληση του Θεού, στο τέλος να χάσει την εύνοια του Θεού. Και έτσι και το παιδί του, ο Ιωάχας, έχασε και αυτό την εύνοια του Θεού, γιατί όσο και καλός να ήταν, γιατί δεν έχει σημασία είναι καλός άνθρωπος, ευγενικός, υπότης, όπως λένε οι άνθρωποι, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να είναι άνδρας πίστεως, αλλά και γυναίκα, γυναίκα πίστεως, στο έργο του Θεού. Και ο Ιωάχας έχασε και αυτός την εύνοια του Θεού. Όταν όμως ήρθε σε πολύ μεγάλη δυσκολία, τότε έκανε κάτι που είναι πραγματικά σωτήριο, μετενόησε και εδεήθη του Κυρίου και ο Θεός τον άκουσε. Σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση και αν βρεθούμε και αν βρισκόμαστε και αν επιτρέψει ο Θεός να βρεθούμε, πάντοτε να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι έτοιμος να μας εισακούσει. Είναι έτοιμος να έλθει πλησίον μας. Επίκουσε και εσπλαχνίστη το λαό Ισραήλ ο Κύριος, καθώς είδε τη θλίψη του, γιατί ο βασιλεύς της Συρίας, ο Αζαήλ, κατέθλιβεν αυτούς. Και λέει η Γραφή κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ανταποκρίθηκε στην προσευχή και έδωκε σωτήρα στο λαό Ισραήλ ο Θεός. Δεν μας περιγράφει τι συνέβη, αλλά εκείνο που μας λέει καθαρά είναι ότι σήκωσε κάποιον, έναν άντρα πίστεως, δεν μας τον αναφέρει καθόλου ποιος είναι, με τον οποίον συνεργάστηκε ο Θεός, έναν, δεν χρειάζεται πολλούς ο Θεός, έναν. Το δύσκολο είναι όταν δεν υπάρχει κανένας. Ήγηρε έναν σωτήρα κατά την καρδία του σαν απάντηση στην ταπείνωση του Ιωάχας στην ηκεσία του, σαν απάντηση στο ότι ο Θεός πλαχνίστηκε το λαό Ισραήλ, και ένας άνθρωπος εστάθη ικανός να σώσει το λαό Ισραήλ εκ των Συρίων και να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ και να κατοικούν ελεύθεροι πια ως πρώτερον στα σκηνώματα αυτών. Έκανε δηλαδή ένα θαύμα εκεί που κανείς δεν το περίμενε και εκεί που κανείς δεν το υπολόγιζε. Γιατί έτσι εργάζεται ο Θεός. Ενεργή σωτηρία, αλλά σαν απάντηση στη μετάνοια, την ταπείνωση και την ηκεσία του ανθρώπου, από εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το περιμένει. Δεν μπορεί να το φανταστεί. Αλλά είναι απαραίτητο να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να ηκετεύσει και είναι βέβαιον ότι ο Θεός θα τον ελεήσει.
Απαραίτητη όμως προϋπόθεση, καθαρή καρδιά. Δεν φτάνει ταπείνωση χωρίς καθαρή καρδιά. Καθαρή καρδιά. Πληροφορία πίστεως, λέει ο Λόγος του Θεού. Με βεβαιότητα ότι όταν ταπεινώνουμε, μπροστά στο Θεό ταπεινώνουμε. Και όταν οικετεύω, μόνο τον Θεό οικετεύω. Και όταν προσκαρτερώ, μόνο από το Θεό προσκαρτερώ. Είναι βέβαιο λοιπόν σε αυτή τις περιπτώσεις ότι ο Θεός θα ανταποκριθεί με σωτηρία, με σωτήρα. Και βέβαια ο κυρίαρχος στην Καινή Διαθήκη σωτήρας, ο οποίος επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου θαυμαστά, σήμερα είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Σήκωσε ήγηρε σωτήρα και πολλές φορές μάλιστα ήγηρε σωτήρες ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη, σήμερα όμως υπάρχει σωτήρας. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Και παρόλοι όμως, και εδώ είναι αδελφοί που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, και παρόλοι την απάντηση, την ανταπόκριση, την επέμβαση του Θεού στην ταπείνωση και στην ηκεσία του Ιωάχας, η Γραφή λέει και πάλι δεν απεμακρύνθησαν από τον αμαρτιών του οίκου Ιεροβοάμ, ο οποίος έκαμε τον Ισραήλ να αμαρτήσει, σε αυτάς περπάτησαν και παρέμεινε και το άλσος της Σαμάριας. Η μετάνοια λοιπόν και η επιστροφή, η επίκληση του Κυρίου, η ηκεσία έχει αποτέλεσμα, αλλά αν θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι διαρκές και ιδιαιτέρως αυξανόμενο, τότε ο άνθρωπος θα πρέπει, καθώς μετανοεί, ηκετεύει το Θεό, ταπεινώνεται, να επιστρέψει στο Λόγο του Θεού και να κάνει διόρθωση στη ζωή του, να εξετάσει την προσωπική του ζωή, την οικογενειακή του ζωή, την εκκλησιαστική του ζωή, δηλαδή τη ζωή του μέσα στην Εκκλησία, με πρόθεση και απόφαση, ζητώντας από το Θεό πια φώτιση, να διορθώσει τα ελείποντα. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο η ταπείνωση, η ηκεσία για να σε σπλαχνιστεί ο Θεός. Θα σε σπλαχνιστεί, θα επέμβει. Αλλά από εκεί και πέρα έχει σημασία τι γίνεται. Αν θέλεις συνέχεια, γιατί επιμένω τον τελευταίο καιρό, εκείνο που έχει σημασία είναι η καλή συνέχεια, αδελφοί. Δεν είναι η επέμβαση του Θεού, πολύ σημαντικό. Δεν είναι η χάρις του Θεού, πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι σε αναγέννησε ο Θεός, πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη, πολύ σημαντικό. Αλλά είναι η καλή συνέχεια. Και η καλή συνέχεια εξαρτάται από τη σχέση σου με το Θεό και από τη σχέση σου με το Λόγο του Θεού. Αν δηλαδή πραγματικά παραμένεις με πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, με καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, που είναι απαραίτητο, αλλά στο τέλος και τρέμοντας στο Λόγο του Θεού, τότε θα υπάρχει καλή συνέχεια. Χωρίς την προσέγγιση του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού, ο Θεός δεν μπορεί να συνεχίσει το καλό έργο το οποίο ξεκίνησε. Αν και η πρόθεσή του είναι το καλό έργο το οποίο ξεκίνησα να το τελειώσω. Αλλά δεν μπορεί να το τελειώσει αν ο άνθρωπος, αφού ταπεινώθηκε, εξεζήτησε και λεήθηκε από το Θεό, επιστρέφει πάλι στα ίδια. Τότε θα ξαναέλθουνε πάλι τα ίδια στη ζωή του ανθρώπου. Πάλι τα ίδια θα ξαναέλθουνε. Πάλι η ταλαιπωρία, πάλι η Σύρη, πάλι ο Αζαήλ, πάλι οι βασανιστές στη ζωή του ανθρώπου, πάλι τα ίδια. Δεν είναι οριστική η μεταστροφή του ανθρώπου, είναι περιστασιακή. Και μάλιστα πολλές φορές, δεν είναι κακό αυτό, πολλές φορές προέρχεται από τη θλίψη που έρχεται στη ζωή μας και από την ταλαιπωρία και από την κακοπάθεια. Μας ελευθερώνει λοιπόν ο Θεός. Και όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος, όμως το ζήτημα δεν είναι εκεί. Τώρα πώς θα συνεχίσεις? Και ο Ιωάχας συνέχισε όπως άρχισε. Κακώς άρχισε,
Κακό συνέχισε και κακό τελείωσε. Ήταν από αυτούς που έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, ώστε έφερε ταλαιπωρία στο λαό του, γιατί ο πατέρας, η μητέρα φέρνουν ταλαιπωρία στην οικογένεια. Ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι φέρνουν ταλαιπωρία στην εκκλησία. Έφερε ταλαιπωρία στο λαό του, ώστε τον κατάντησε να είναι αυτός ο πολυπληθής λαός με το πλήθος του στρατεύματος, να έχει 50 μόνο υπείς, 10.000 άμαξες, 10 άμαξες και 10.000 πεζών. Τέλεια αδυναμία, φτώχεια. Φτώχεια. Ονειδισμός, ένας βασιλιάς να έχει 5 άμαξες, ένας στρατός για την εποχή εκείνη, να έχει 50 υπείς, φτώχεια, κακομοιριά. Γιατί ενώ βρήκαν χάρη από το Θεό και τους ελέησε με σωτήρα, ειδικά εκλεγμένο από το Θεό, ξαναγύρισαν στα ίδια. Και έτσι ο Ιωάχας, βασιλιάς πονηρός ενώπιον του Κυρίου, εστάθη παρόλη τη χάρη, το έλεος και την εύνοια που έδειξε ο Θεός. Τώρα καινούριος βασιλιάς, ο γιος του, ο Ιωάς, βασίλευσε στη Σαμάρια 16 χρόνια. Και αυτός έπραξε πονηρά. Κακή συνέχεια ο Ιωάχας, κακή αρχή ο Ιωάς. Και αυτός δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ. Πόσο κακό κάνει ένας άνθρωπος μέσα σε μια εκκλησία, σε μια οικογένεια, όταν ξεκινήσει στραβά και οδηγήσει τους άλλους στραβά. Και πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί κάποιος και να διορθώσει τα ελλείποντα, να διορθώσει τα πράγματα. Και αυτός ο κάποιος, αδελφοί, μην πάει το μυαλό μας σε ανθρώπους, μόνο στο Χριστό, αλλά ο οποίος θα ενεργήσει στη ζωή των ανθρώπων. Ο Ιωάς όμως είχε ένα πάρα πολύ καλό που δεν το είχε ο πατέρας του. Αγαπούσε και σεβότανε τον Ελισεέ, τον προφήτη του Θεού, τον δούλο του Θεού. Τον σεβόταν, τον αγαπούσε. Ο Ιωάχας δεν τον λογάριασε, δεν τον ζήτησε, τον περιφρόνησε, αδιαφόρησε γι' αυτόν. Σαν να μην υπήρχε. Φοβερό. Με αποτέλεσμα, αυτός ο οποίος ήταν άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού, δηλαδή η δύναμη και η ισχύ του λαού Ισραήλ, θυμηθείτε πόσες φορές τον χρησιμοποίησε ο Θεός για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τους εχθρούς του, να έχεις έναν τέτοιον άνθρωπο, να έχεις μια τέτοια ευκαιρία και εσύ να την αγνοείς, να την περιφρονείς κιόλας. Ο Ιωάς όμως δεν είχε αυτή τη λογική. Και όταν άκουσε ότι αρρώστησε ο Ελισέ και πήγαινε προς το τέλος, στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε. Λυπήθηκε γιατί ο λαός έχανε έναν τέτοιον δούλο, έναν τέτοιον άνθρωπο. Και πήγε να του εκφράσει την αγάπη του και το σεβασμό του. Και ο Ελισέ τον δέχτηκε με μεγάλη χαρά. Ο Ιωάχας δεν πήγε ποτέ και ο Ελισέ δεν τον φώναξε ποτέ. Εάν δεν φωνάξεις τον Χριστό, δεν έρχεται. Εκτός και αν έχει δει κάτι καλό, όπως τον Σαούλ, τον μετέπειτα Παύλο, τον οποίον υπεσχέθηκε, τον είδε ότι η καρδιά του ήταν ευθεία ενώπιον του Θεού. Αλλά εν γέννη, ο Ιησούς Χριστός, αν δεν τον φωνάξεις, δεν έρχεται, και στο Θεό αν δεν πλησιάσεις, δεν σε πλησιάζει. Αλλά και ο δούλος του Θεού, ο Ελισέ, εάν δεν τον φωνάξει, δεν πάει. Έχει τον ίδιο χαρακτήρα και τις ίδιες συνήθειες με το Θεό. Θέλει να μοιάζει στον Χριστό, στον Θεό. Όταν όμως τον πλησίασε ο Ιωάς, τότε άνοιξε την καρδιά του,
αλλά και η συνέχεια είναι ότι θα γίνει αιτία να ευλογηθεί ο Ιωάς, η βασιλεία του και ο λαός Ισραήλ. Τον πλησίασε με μεγάλο σεβασμό και με έκφραση οδύνης αλλά και αγάπης. «Πάτερ μου, πάτερ μου», έκφραση αγάπης. «Άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού», ένδειξη σεβασμού και αποδοχής της εξουσίας που είχε από το Θεό. Δεν χρειαζόταν να πει τίποτα άλλο. Δεν μπορούσε να σκεφτεί τι θα μπορούσε να του ζητήσει και δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα μπορούσε να κάνει ο Ελισέ. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι έτσι. Ποτέ δεν μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος του Θεού. Ποτέ δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο ο Θεός θα τον χρησιμοποιήσει και πόσο αυτός μπορεί να προσευχηθεί. Και πόσο ο Θεός θα απαντήσει και θα ενεργήσει. Δεν πήγε για να λάβει, και αυτό είναι το ωραίο χαρακτηριστικό αυτής της συνάντησης. Πήγε για να προσφέρει. Πήγε για να εκφράσει την αγάπη του και το σεβασμό του. Δεν σκέφτηκε ο Ιωάχας τι να κάνει τώρα, ένας γέρος είναι. Γιατί γέρος ήταν ο Ελισέ πλέον. Αλλά ήταν δούλος του Θεού, άνθρωπος του Θεού. Και ο Ελισέ αποδέχθηκε το πλησίασμα του Ιωάς και μάλιστα ο Ελισέ πλησίασε ακόμη πιο περισσότερο του Ιωάς και ο Ελισέ πλησίασε ακόμη περισσότερο τον Ιωάς. Έχει τώρα ένα σχέδιο στο μυαλό του Ελισέ, προφανώς παρακυρίου, προφανώς κατόπιν προσευχής ή σίγουρα κατόπιν αποκαλύψεως του Θεού. Να πλησιάζουμε, αδελφοί, τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας. Ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα τους χρησιμοποιήσει ο Θεός. Μη φοβόμαστε και ιδιαιτέρως μη τους περιφρονούμε. Δεν έχω δει άνθρωπο, αδελφοί, που να έχει αυτό το πνεύμα, γιατί είναι πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, να πλησιάζει, να εκφράσει αγάπη και σεβασμό και ο Θεός να μην έχει ανταποκριθεί με ανταπόδοση. Αυτό είναι μάθημα που το έχω πάρει από μικρό, από νέος στο Χριστό. Πλησίασε με σεβασμό, με προσφορά και με έκφραση αγάπης και θα δεις αποτέλεσμα. Όχι από τον άνθρωπο, από το Θεό. Ο Ελισέ λοιπόν όταν τον είδε άρχισε να εκφράζει το θέλημα του Θεού και την ευλογία του Θεού. Του λέει πάρε ένα τόξο και βέλη. Πήρε λοιπόν ο Ιωάς και τόξο και βέλη. Και του είπε βάλε το χέρι σου επάνω στο τόξο. Και καθώς κράταγε το τόξο Ελισέ βάζει και το άλλο χέρι πάνω στο τόξο. Και ο Ελισέ επέθηκε την χείραν αυτού και επέθηκε ο Ελισέ τα σχήρας αυτού επί τα σχήρας του Ιωάς. Ο Ιωάς λοιπόν έλαβε το τόξο και τα βέλη, του λέει βάλε και τα άλλο χέρι επάνω, το βάλε και πάνω στα δύο χέρια βάζει τα δύο του χέρια ο Ελισέ. Και του λέει τώρα, προφανώς προσευχήθηκε, άνοιξε το παράθυρο κατά Ανατολάς και το άνοιξε. Και είπε Ελισέ, τώρα τόξευσον. Και τόξευσε. Στον αέρα. Μέχρι τώρα καλά τα πάει ο Ιωάς. Και καλά τα πάει γιατί δεν ρωτάει γιατί. Δεν διαλογίζεται τι είναι αυτά τώρα. Δεν σκέφτεται τι μου λέει. Τι μου λέει τώρα. Κάτι καλό λέει. Αλλά τι δεν ξέρω. Κάτι καλό έχει στο μυαλό του ο άνθρωπος του Θεού. Ο λόγος του Θεού. Μπορεί να μην ξέρουμε, αλλά σίγουρα υπάρχει κάτι καλό. Και ετόξευσε. Και καθώς ετόξευε, ο Ελισέ είπε το βέλος της σωτηρίας του Κυρίου
και το βέλος της σωτηρίας εκ των Συρίων και θέλεις πατάξει τους Συρίους εν αφέκ έως σου συντελέσεις αυτού, αυτούς όλους. Και ο Ιωάς υπάκουσε, το ξεύσε μια φορά, το ξεύσε δυο φορές, το ξεύσε τρεις φορές και το λάθος του ήταν ότι σταμάτησε. Και οργίστηκε ο Ελισέ. Γιατί σταμάτησες? Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στην υπακοή του στο Λόγο του Θεού είναι ότι κάποια στιγμή σταματάει και αποκάμει. Και λογικά ήτανε, μα στον αέρα το ξέβω. Μα δεν το ξέβεις από μόνο σου, το ξέβεις γιατί σου λέει ο Θεός. Γιατί σταμάτησες, γιατί έχασες αυτό που δεν έπρεπε να χάσεις, την υπομονή σου και την επιμονή σου. Μια, δυο, τρεις και τέρμα. Θα έλεγα εγώ μια προσευχή, δυο προσευχές, τρεις προσευχές και τέρμα. Γιατί, δεν μ' άκουσε ο Θεός, δεν είδα τίποτα. Ο Κύριος όμως λέει θέλω πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Και έχετε ανάγκη από υπομονή. Γιατί τότε αν έχετε υπομονή θα κάνετε το θέλημα του Θεού και όταν κάνετε το θέλημα του Θεού θα κερδίζεις επαγγελίες. Ο Ιωάς εκεί τα χάλασε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή καλά τα πήγε. Τα χάλασε στην υπομονή. Τα χάλασε στην επιμονή. Πόσες φορές δεν έχω ακούσει. Προσευχήθηκα, προσευχήθηκα, δεν είδα κανένα αποτέλεσμα. Τι άλλο να κάνω? Και η απάντηση του Θεού είναι συνέχισε. Δεν έχει σημασία τι κάνεις εσύ. Σημασία έχει τι θα κάνει ο Θεός. Αυτό έχει σημασία. Εμείς θα συνεχίζουμε αδερφοί. Γιατί αν δεν συνεχίζουμε και αποκάνουμε, τέλειωσε το πράγμα. Δεν άντεξε. Θυμάστε που το έχω πει πολλές φορές. Όποιος αντέξει. Τι σημαίνει? Θα συνεχίσεις? Θα προχωρήσεις ή θα σταματήσεις? Δεν έχει άλλο νόημα το όποιος αντέξει. Όποιος δηλαδή δεν αποκάμει. Θα συνεχίσεις ή θα πεις δεν μπορώ άλλο? Ο Ιωάς είχε δίκιο ανθρώπινα. Όχι εν Κύριο. Μα στον αέρα το ξέβω. Μα δεν έχω αποτέλεσμα. Δεν βλέπεις? Τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Δεν το ξέρω. Τι είναι αυτά που μου λέει? Εντάξει, άκουσα μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Αφού σου είπε ο Θεός τόξευσον, δεν θα σταματήσει μέχρι να σου πει σταμάτα. Μέχρι κάτι να γίνει. Μέχρι να ενεργήσει ο Θεός. Μέχρι να επέμβει ο Θεός. Δεν σου είπε για πλάκα ο Θεός τόξευσον. Δεν σου λέει για πλάκα ο Θεός είπαγε. Δεν σου λέει για πλάκα ο Θεός, συγγνώμη τη λέξη πλάκα, δεν είναι ωραίο. Δεν σου λέει ο Θεός έτσι χωρίς να έχει στο μυαλό του κάτι, συνέχισε. Και πότε σταματάμε? Όταν αποκάμουμε. Έχεις αποκάμει ποτέ στη ζωή σου? Εγώ έχω αποκάμει. Φοβερό είναι. Δεν αντέχω άλλο Κύριε. Ο Δαβίδ είπε στενάμι πανταχώθεν σφόδρα. Όχι, μη σταματάς. Στη συνέχεια υπάρχει ευλογία. Στο σταμάτημα υπάρχει απομάκρυση του Θεού. Όταν σταματάμε δεν πλησιάζουμε το Θεό για να μας πλησιάσει. Απομακρυνόμεθα από το Θεό και υποχρεωτικά αναγκαστικά είναι μακριά μας ο Θεός. Ιδίως δε όταν υπέλθει φόβος, γιατί ένας άλλος λόγος εκτός από το δεν καταλαβαίνω και σταματάω, υπάρχει και το δεν αντέχω άλλο και σταματάω, υπάρχει και το φοβάμαι να συνεχίσω. Θα συνεχίσουμε αδερφοί, θα συνεχίσουμε μέχρι πότε? Μέχρι το τέλος.
θα συνεχίσουμε. Γιατί αν αποκάμεις, αν σταματήσεις, τότε έχασες αυτά τα οποία έχει προσδιορίσει ο Θεός και δεν θα τα βρεις ποτέ πια. Γι' αυτό πολύ λυπάμαι όταν το βλέπω τον εαυτό μου να σταματάει. Πού σταματάω? Ενώ προσευχόμουν, τώρα δεν προσεύχομαι τόσο πολύ. Λυπάμαι. Ενώ διάβαζα, τώρα δεν διαβάζω τόσο πολύ. Λυπάμαι. Ενώ ήμουν ζηλωτής στα πνευματικά, τώρα δεν το λέω για μένα, θεωρητικά. Ενώ ήμουν ζηλωτής στα πνευματικά, τώρα δεν είμαι. Ενώ είμαι ζηλωτής στο Λόγο του Θεού, τώρα δεν είμαι. Στο έργο του Θεού, τώρα δεν είμαι. Ενώ ήμουν από αυτούς που εργαζότανε ακατάπαυστα, τώρα σταμάτησα. Γιατί σταμάτησες, Ιωάς? Δεν μπορούσα να το απαντήσει. Γιατί, δεν κατάλαβα ότι έπρεπε να συνεχίσω. Δεν σκέφτηκα ότι έπρεπε να συνεχίσω. Και εδώ να το καταλάβουμε, αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι επιβουλή του διαβόλου. Ο διάβολος προτείνει σταμάτα. Ο διάβολος είναι ο απογοητευτής. Ο διάβολος είναι ο πλάνος. Ο διάβολος είναι ο κατήγορος. Ο διάβολος είναι ο τρομοκράτης. Και όλα αυτά που στοχεύουν, στο να σε κάνει να σταματήσεις. Σταματήσεις να έρχεσαι στην εκκλησία. Να σταματήσεις να αγωνίζεσαι, να αγαπάς αυτόν που δεν μπορείς να τον αγαπήσεις. Να σε σταματήσει να είσαι ενώπιον του Θεού με καθαρή καρδιά. Όλη η προσπάθεια του διαβόλου είναι να μας σταματήσει. Όταν μας σταματήσει, τότε δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό και απομακρύνεται ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ο Ελισέ οργίστηκε με τον άνθρωπο που ήρθε να του προσφέρει σεβασμό και αγάπη. Με τον άνθρωπο που έδειξε την εκτίμησή του. Που θα έπρεπε να πει, έλα καλώς τον, μπράβο που ήρθες και χαίρομαι που ήρθες. Τίποτα από όλα αυτά δεν είπε. Δεν καλοπιάνει ο Ελισέ. Έχει λόγο Κυρίου ο Ελισέ. Και οργίστηκε. Οργίστηκε με τον άνθρωπο τον Ιωάς. Γιατί έχασε την ευκαιρία που του έδωσε ο Θεός να τον ευλογήσει, επειδή απέκαμε και σταμάτησε. Έπρεπε να συνεχίσεις. Όχι τρεις φορές, πέντε, έξι, όσες χρειαζότανε, μέχρι τέλους. Έπρεπε να κάνεις υπομονή, να επιμένεις. Τότε ήθελες πατάξη του Συρίους έως συντελέσεις. Τότε θα ήσουν νικητής, θριαμβευτής. Τότε θα ήσουν ελεύθερος, τότε θα έχεις δύναμη, θα έχεις εξουσία. Αν συνέχιζες. Αδερφοί, να συνεχίσουμε και να συνεχίζουμε σε όλα. Έχασες την ευκαιρία να θριαμβεύσεις και στην πραγματικότητα να θριαμβεύσει ο Θεός με σένα. Έχασες την ευκαιρία, τελείωσε Ιωάς. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Και είναι φοβερό, αδελφοί, να τελειώσει ο Θεός με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο έχει αρχίσει ένδοξα. Φοβερό είναι. Μόνο και μόνο επειδή για κάποιο λόγο, οποιοδήποτε λόγο, ο άνθρωπος απέκαμε και σταμάτησε. Σταμάτησε να έρχεται στην εκκλησία, σταμάτησε να προσεύχεται, σταμάτησε να διαβάζει, σταμάτησε να εργάζεται, σταμάτησε. Δεν έχει σημασία ο λόγος. Μπορεί ο λόγος να είναι ανθρώπινα δικαιολογημένος.
Και εδώ ο Ιωάς είναι δικαιολογημένος. Μα στον αέρα το ξέβω. Τι μου λες τώρα, το ξέψα τρεις φορές. Και να υπάρχουν και άλλες πολλές δικαιολογίες. Και αληθινές δικαιολογίες. Αλλά το θέμα δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, οι δικαιολογίες. Το θέμα είναι ο Λόγος του Θεού και η ευλογία του Θεού. Άρχισες, καλά, σταμάτησες, τελείωσες. Τώρα κάτι άλλο θα κάνει ο Θεός. Αλλά αυτό το τέλειο που είχε ετοιμάσει, τελείωσε. Με τον Θεό δεν μπορούμε να παίξουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι κάνουμε, ό,τι σπέρνουμε, θα θερίζουμε. Και ο Θεός θέλει να σπέρνουμε υπακοή, αδελφοί. Υπακοή, επιμονή, ζήλο, εξήτηση. Ακοή στο Λόγο του Θεού, στο θέλημα του Θεού, συνεχόμενη. Υπομονή στις κακουχίες, στις κακοπάθειες. Γιατί πρέπει να φανούμε δόκιμοι. Ο Θεός επιτρέπει κακοπάθεια για να φανερωθείς αν είσαι δόκιμος. Αν θα μείνεις. Ή αν θα σταματήσεις. Έπρεπε να συνεχίσεις. Τώρα, τρεις φορές μόνο θα πατάξεις τους Ασσυρίους και ύστερα πάλι χάθηκες. Και απέθανε ο Ελισέ και έχασε κάθε ευκαιρία ευλογίας εξαιτίας του Ελισέ ο Ιωάς. Τώρα πια ούτε και κάτι άλλο μπορεί να βρεθεί από το Θεό διά του Ελισέ προς τον Ιωάς. Ο Ιωάς έκανε έλεος ο Θεός, επάταξε τους Συρίους τρεις φορές, ελευθέρωσε όλες τις πόλεις που είχε καταλάβει ο βασιλιάς της Συρίας, αλλά μόνο για τρεις φορές, όσες επάταξε. Και στη συνέχεια ήλθαν οι Μωαβίτες, ήλθαν πάλι οι εχθροί, και ο Ιωάς πάλι αδύνατος, ώστε έφτασε, όπως διαβάσαμε, σε απόλυτη αδυναμία. Και εδώ υπάρχει τώρα ένα χαρακτηριστικό μοναδικό στη Γραφή, όπου οι Μωαβίτες επετέθησαν εναντίον του Ισραήλ και εκεί υπήρχαν κάποιοι που έθαπαν ένα νεκρό, αλλά όταν ήταν τους Μωαβίτες πέταξαν το νεκρό στον τάφο του Ελισέ και λέει η Γραφή, και καθώς ο νεκρός άνθρωπος υπήγε και ήγγισε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε και εστάθη επί τους πόδας αυτού. Εδώ έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Κάποιοι είπαν ότι τα οστά του ανθρώπου και είναι του Αγίου ανθρώπου του Θεού, μπορεί να γίνουν και θαυματουργά, που το πνεύμα της Γραφής και ο λόγος της Γραφής δεν το βεβαιώνει. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι καλά γραμμένο και το εξηγούν όπως και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και ήγγισε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε, που λένε ότι σε κάποια κείμενα δεν μιλάει για νεκρό, αλλά για κάποιον άρρωστο. Τώρα, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σας το πω. Μακάρι ο Θεός να μας το εξηγήσει. Θα μπορούσα να σας αναφέρω πολλές διδασκαλίες που έχουν γίνει πάνω σε αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα το δικό μας. Ο Θεός το έκανε. Με μεγάλη απλότητα ήθελε και το έκανε. Πώς το έκανε? Έτσι. Τώρα είναι σωστά γραμμένο, είναι λάθος μετάφραση, είναι οτιδήποτε. Δεν θα μπούμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς θα μείνουμε στο Λόγο του Θεού που ο Κύριος ελέησε το λαό Ισραήλ, καθώς επέβλεψε επ' αυτόν, χάρη της Διαθήκης που έκανε στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ώστε κατέθλιψε τον Ισραήλ όλες τις ημέρες του βασιλιά. Ιωάς, τις τρεις φορές τουλάχιστον που τον κατεσυνέτριψε. Η συνέχεια όμως του Ιωάς
Θα δούμε την επόμενη Δευτέρα, Θεού θέλοντος. Ήταν καλή, γιατί το επετέθηκε ο βασιλεύς του Αμασίας, του Ιούδα, και εκεί συμπεριφέρθηκε με άγιο τρόπο ο άνθρωπος αυτός του Θεού, αλλά εν τέλει το τέλος του ήταν και αυτός πράττοντας πονηρά. Αδελφοί, να ξέρουμε, τουλάχιστον από αυτά που διαβάσαμε σήμερα, ότι ο Θεός είναι πρόθυμος να μας ελεήσει, ακόμη και όταν είμαστε στη χειρότερη πνευματική κατάσταση. Να μας πλαχνιστεί και να μας ελεήσει. Εάν βεβαίως μετανοήσουμε, επιστρέψουμε στο Θεό, ζητήσουμε έλεος από το Θεό και να συνεχίζει να μας ελεεί, αν μεταβάλλουμε τη ζωή μας υποτασσόμενη στο Λόγο του Θεού. Και αν επιμένουμε και υπομένουμε τα γεγονότα στη ζωή μας ελπίζοντας το Θεό και δεν εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας και δεν σταματήσουμε στον δρόμο μας και δεν χάσουμε την πίστη μας, τότε εκείνο που μας μένει είναι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, όπως ομολογεί και ο Απόστολος Παύλος. Τον αγώνα των καλών τον ετελείωσα. Έφτασα μέχρι το τέλος. Τον αγωνίστηκα μέχρι τέλος. Το δρόμο μου τον τελείωσα μέχρι τέλους. Την πίστη μου τη διατήρησα μέχρι τέλους. Και τώρα δεν μου μένει παρά της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο δίκαιος κριτής την εκείνη την ημέρα θα αποδώσει σε όλους που επιποθούν την επιφάνεια του Κυρίου. Αμήν.